Ελλάδα Sports 94,3. Ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάνω κάτω είχαμε κάποιες αλλαγές, μικρές όμως, γιατί αποχώρησαν κάποιοι παίκτες. Συνεχίζει την προετοιμασία του Παναθηναϊκός με αρκετή δροσιά, θα έλεγα. Δεν θα σας τα πω εγώ. Σε δευτερόλεπτα θα είναι μαζί μας ο Λάμπρος Γκαραγκάνης. Ελλάδα Sports 94,3. Λάμπρο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλώς σε βρίσκω πάλι μετά από μια εβδομάδα. Πώς είσαι? Γεια σου Σάκη, καλώς ήρθες. Πώς είσαι? Να είσαι καλά, όλα καλά, όλα καλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τι έχω χάσει? Δεν έχω χάσει και πολλά πράγματα, βέβαια, μεταγραφή δεν είχαμε. Να μην αρχίσουμε με το αγωνιστικό, θα πούμε αγωνιστικά, αλλά δεν έχεις χάσει κάτι εκεί. Δεν έχουμε κάτι πολύ πολύ καινούριο εκεί. Τέλος πάντων, κάτι συνταρακτικό. Είχαμε σήμερα, νομίζω, την επιβεβαίωση του θέματος που είχαμε αναφέρει πρώτη από τον περασμένο Ιανουάριο, πολύ πριν, σε ανύποπτο χρόνο, και αρκετές φορές το επαναλάβαμε στην εξέλιξη της σεζόν, με κάποιες ενστάσεις που είχα, όχι ενστάσεις, με κάποιες επιφυλάξεις, μάλλον στη λέξη, που είχα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά όπως όλα νομίζω δείχνουν, ο Παναθηναϊκός γυρίζει στο ΆΚΑ μετά το 2020, αν δεν απατώμε, τις δύο χρονιές δηλαδή του Γιώργου Ντόνη που αγωνίστηκε εκεί, και φυσικά μετά τα δύο παιχνίδια με την Μπράγκα και τη Βιγιαρεάλ, που μάζεψε σχεδόν σε δύο μάτς πέρσι 110.000 κόσμο, στο περίπου, ίσως ήταν και λίγοι περισσότεροι. Μετά για λόγους ανωτέρας βίας και στατικότητας εξαιτίας του Θεγάστρου το Ολυμπιακό Στάδιο έκλεισε. Ο Παναθηναϊκός γύρισε στη Λεωφόρο χατηρικά, να το πω έτσι, και για λόγους ανωτέρας βίας από την Uefa, για να παίξει τα υπόλοιπα παιχνίδια των ομίλων εκεί, και τώρα φαίνεται ότι γυρίζει, δεν είναι επίσημο, αλλά το πρώτο παιχνίδι με την Μπότεφ ή τη Μάριμπορ στις 25 Ιουλίου σύμφωνα με την UEFA θα γίνει εκεί. Αυτήν την έδρα δήλωσε ο Παναθηναϊκός. Άρα οι βελτιωτικές εργασίες που εξελίσσονται στον φιλοτάπητα και σε κάποιους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στο στάδιο, νομίζω ότι πηγαίνουν καλά, και θα έχουμε αλλαγή έδρας φέτος για το Παναθηναϊκό και στα παιχνίδια του εγχώριου πρωταθλήματος. Βασικά δηλαδή σε όλες τις διοργανώσεις το Παναθηναϊκό θα χρησιμοποιεί ως έδρα το ΟΑΚΑ. Μια απόφαση αμφιλεγόμενη για πολύ κόσμο και για εμένα, ανήκω σε αυτούς να πω την αλήθεια. Σίγουρα μεγάλα γήπεδα, μεγάλες ομάδες, συμφωνώ. Σίγουρα τα έσοδα θα είναι περισσότερα για την ομάδα και ευελπιστώ η τιμολογία και η πολιτική να είναι καλύτερη και πιο προσιτή, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος όλων των οικονομικών τάξεων να μπορεί να έχει πρόσβαση σε εισιτήριο για τα παιχνίδια. Αν και αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον φαίνεται να μην είναι πολύ μεγάλο προς το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αν η ομάδα πάει καλά, θεωρώ, Σάκη, ότι ο κόσμος θα αρχίσει πάλι να μαζεύεται και δεν θα έχουμε αυτό που είχαμε στη Λεωφόρο, που ξέρεις, λίγοι προνομιούχοι, ας πούμε, αυτοί που προλάβαιναν ή αυτοί που είχαν διαρκές έβλεπαν τα μεγάλα παιχνίδια. Να θυμίσω στο Ολυμπιακό Στάδιο, ακόμα και τη δύσκολη περίοδο με τον Ντόνι στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός είχε μαζέψει τότε με στηριζόμενο σε Έλληνες παίκτες, Κουζούκι, Χατζιάκου, Μαυρομάτι, Διούδη, Κουρμπέλη. Είχε μαζέψει 20-25.000 με τον Λεβαδιακό, είχε μαζέψει 45.000 εκείνο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, κύπελλο αν δεν απατώμε. Ακόμα και στα δύσκολα χρόνια, θέλω να πω, το ΆΚΑ πάντα είναι προορισμός για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, είναι ένας φιλόξενος μάλλον προορισμός. Είναι και το μπάσκετ βέβαια εκεί, όπου ειδικά πέρσι ο κόσμος πήγαινε μαζικά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η απόφαση της διοίκησης του Παναθηναϊκού. Η δική μου ένσταση έχει να κάνει και με το γήπεδο το νέο, για το οποίο θέλω να πω δύο πράγματα προς το τέλος, γιατί είχαμε εξελίξεις. Αυτές που είχαμε πει δηλαδή και πριν φύγεις σε άδεια, απλά τώρα είναι οριστικό με το Δούκα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Απλά εγώ, επειδή είσαι και λίγο αξίριστος, να ευλογήσω τα γένια σου. Το είπες και εσύ ότι στις αρχές του χρόνου είχες μιλήσει για Ολυμπιακό Στάδιο. Κάτι που κλείδωσε τις ημέρες εκεί που γινόταν με το Σάρι. Θυμάσαι, το είχα επιβεβαιώσει ότι διατήρησα, για να είμαι ειλικρινής, κάποιες επιφυλάξεις για την τελική απόφαση. Αλλά είμαστε στο 99,99% ότι ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιήσει έδρα το Ολυμπιακό Στάδιο. Και έλεγα λοιπόν, η ένστασή μου για να κλείσω το θέμα αυτό, Σάκη μου, ότι εγώ ήθελα και θέλω ο Παναθηναϊκός να πάει στον Βοτανικό από τη Λεωφόρο, να μην αφήσει τη Λεωφόρο. Γενικά θεωρώ ότι πηγαίνοντας στο ΟΑΚΑ θα αρχίσουν πάλι να εκολάπτουν τα σενάρια περί παραμονής του εκεί. Σε κάποιους αρέσει, σε μένα δεν αρέσει. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να φτιάξει δικό του γήπεδο, καινούριο, και να το χρησιμοποιεί, ας πούμε, έστω στα επόμενα χρόνια με καλύτερους όρους από το να συντηρεί το Ολυμπιακό Στάδιο και προϋποθέσεις φυσικά. Αλλά αυτό είναι μια δική μου τοποθέτηση. Πάντως μπορώ να αντιληφθώ και τα συν της απόφασης αυτής, αλλά και τα πλην. Δηλαδή και τις ενστάσεις του κόσμου τις καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά μπορώ από την άλλη να αιτιολογήσω και την απόφαση της διοίκησης να επιλέξει το Ολυμπιακό Στάδιο. Γενικά με μπερδεύει πάρα πολύ όλο αυτό, αλλά εντάξει, μένουμε στα γεγονότα, είπα και τη γνώμη μου και προχωράμε. Μάλλον πριν πάμε στα αγωνιστικά, για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι αυτό με τα γήπεδα κτλ. Πριν φύγει άδεια είχαμε κάνει μια συζήτηση, αν θυμάσαι, για το ενδεχόμενο τότε, σύμφωνα με αυτά που έλεγαν οι συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, να διεκδικήσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι πλέον επίσημο, μαζί με τον κ. Ανδρουλάκη και κάποιους άλλους, τον κ. Κατρίνη και κάποιους άλλους, τον κ. Γερουλάνο, τώρα ένας μου έρχονται. Ναι, είναι και μια κυρία, αν δεν κάνω λάθος, εγώ δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, να τους αδικήσουμε. Ναι, ζητώ συγγνώμη, δεν τους θυμάμαι. Ναι, και εγώ τώρα. Δεν είναι και το τοπικό μου, δεν είναι και το θέμα μου, το αντικείμενό μου εννοώ. Ο κύριος Δούκας λοιπόν υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να απασχολεί τους Αθηναίους που τον ψήφισαν αυτό. Δηλαδή η απόφασή του μέσα σε 7 μήνες κάρτους, μέσα σε ένα εξάμηνο δημαρχιακής θητείας να αποφασίζει ουσιαστικά, να υποβαθμίζει, γιατί αυτό κάνει το Δήμο Αθηναίων για μια ανώτερη πολιτική θέση, χωρίς να έχει να επιδείξει έργο ακόμα ο άνθρωπος, είναι πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος λέει ότι και να εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τα δύο καρπούζια θα τα χωρέσει την ίδια μασχάλη. Εντάξει, όσοι τέλος πάντων ασχολούμαστε έστω επιδερμικά με ορισμένα πράγματα, μπορούμε να θυμηθούμε τον Ζακ Σιράκ να είναι δήμαρχος στο Παρίσι στα τέλη της δεκαετίας του 70, το 78 νομίζω, και να είναι και αρχηγός πολιτικού κόμματος. Μπορούμε να θυμηθούμε τον Ματέο Ρέντσι να είναι στη Φλωρεντία δήμαρχος και αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ιταλία το 8. Ο κύριος Δούκας δεν είναι, φυσικά, εννοείται δεν είναι Ζακ Σιράκ, δεν είναι νομίζω ούτε Ρέντσι, ένας νεόκοπος πολιτικός, ο οποίος μου βγάζει αρκετό οπορτουνισμό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Φιλοδοξία τη δέχομαι, αλλά στο κομμάτι που μας αφορά υπάρχει, πέραν των υπολείπων εκκρεμωτήτων, και μιλώ και ως Δημότης Αθηναίων αυτή τη στιγμή, πέραν των υπολείπων ζητημάτων ανοιχτών που έχει η πρωτεύουσά μας, η οποία είναι πολύ ταλαιπωρημένη πόλη, ποικιλότροπος, δεν θέλω να αναφέρω όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζω, όποιος κυκλοφορεί στο κέντρο μπορεί να τα δει, αλλά είναι και ο Δήμαρχος Αθηναίων κύριος φορέας του έργου της διπλής ανάπλασης, με δεύτερο φορέα του έργου τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Ελπίζω να μην γίνει το οτιδήποτε και σκάσει όλο αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο στα χέρια του, γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένας νεόκοπος πολιτικός, όπως είπαμε, λευκό πολιτικό μητρό. Αυτό του δίνει κάποια ελευθερία στις κινήσεις. Προέρχεται από μια πολύ μεγάλη εκλογική νίκη, όντας outsider απέναντι στον Κώστα Μπακογιάννη. Σίγουρα αυτά είναι υπέρ του, αλλά ξέρεις, η απότομη άνοδος συνήθως ακολουθείται από απότομη πτώση. Και θέλω να πιστεύω ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν θα αποτελέσει μια βόμβα στα θεμέλια της πολιτικής καριέρας που επιχειρεί να φτιάξει ο κύριος Δούκας, να δομήσει. Με λίγα λόγια, για να μην τα λέω έτσι και φιλοσοφικά, ευελπιστώ να κάνει τα απαραίτητα και αναγκαία, έτσι ώστε να προχωρήσει η διπλή ανάπλαση και ο Παναθηναϊκός το 2026 να έχει το δικό του γήπεδο. Αυτό γιατί με προβληματίζει, και τον προβληματισμό μου τον έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι το θυμάστε, φαντάζομαι. Βεβαίως, με προβληματίζει όλο αυτό. Όχι για το τι θα κάνει ο κύριος Δούκας προσωπικά, για το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα, αυτά που τα έκανε έτσι κι αλλιώς πριν από δεκαετίες. Αλλά με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα το γηπεδικό, το οποίο το θεωρώ μείζωνο σημασία, ζωογόνο για το μέλλον του συλλόγου, και αυτή τη στιγμή βλέπω τον κύριο φορέα του έργου, που είναι ο νυν δήμαρχος, να ασχολείται με άλλα πράγματα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Να πούμε ότι στις αρχές, αυτές τις μέρες, να δώσω και ρεπορτάζ, θα υπάρξει μια συζήτηση, μια συνάντηση, η οποία θα έχει να κάνει, ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, για ένα χρηματοδοτικό κενό, νομίζω, που υπάρχει για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, και αν θυμάσαι το έχουμε πει πριν από μήνες. Πριν από αρκετό καιρό. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό. Θεωρώ ότι αυτό που καταλαβαίνω, αυτό που οσμίζομαι, είναι ότι οι τράπεζες έχουν στυλώσει τα πόδια και δεν βάζουν πάνω από 15. Οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα κοστίσουν πάνω από 25. Επομένως θα πρέπει να βρεθούν 10 εκατομμύρια. Γνωρίζω τα δύο σενάρια, τα επικρατέστερα. Όμως πριν γίνουν οι συναντήσεις αυτές ανάμεσα στους αρμόδιους χώρους δεν θέλω να πω κάτι, γιατί μπορεί η πληροφόρηση να μην είναι σωστή και δεν θέλω να έτσι γεμίσω το μυαλό του κόσμου με άχρηστη πληροφορία. Πάντως δύο σενάρια εξετάζονται αυτή τη στιγμή και πάντως υφίσταται ζήτημα εδώ, έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι όσο η ΑΕΠ Ελαιώνα στέκεται στο κόστος το οποίο έχει επομιστεί εξ αρχής και δεν βάζει το κάτι της παραπάνω να δεσμεύεται από την νομοθεσία, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση και η λύση αυτή θα πρέπει να βρεθεί με συμμετέχοντα και τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ελπίζω να βρει χρόνο τώρα από την προεκλογική του εκστρατεία και να πάει στη σκέψη αυτή, έτσι ώστε να γίνουμε κι εμείς λίγο σοφότεροι. Και αν μου επιτρέπεις, ναι, πριν πάμε στα αγωνιστικά, για να μην αδικήσουμε κάποιους, να πούμε ότι είναι η Μιλένα Αποστολάκη, ο Μιχάλης Κατρίνης και όπως είπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος υποψήφοι για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Άρα ξέχασε την κυρία Αποστολάκη, ναι, το συγγνώμη. Γι' αυτό και εγώ. Πολύ καλά έκανες, γιατί είναι και κυρία και είναι και πολιτικός χρόνια. Απλά μου διέφευγε το όνομα εκείνη τη στιγμή. Ωραία, τέλεια, το λύσαμε και αυτό. Θες να πάμε στα αγωνιστικά? Πάμε βέβαια, στην βροχερή Αυστρία, δροσιά εκεί. Ναι, εντάξει, δεν είμαστε εκεί όπως ξέρεις, Σάκη μου, για να έχουμε άποψη, να έχω δηλαδή δική μου γνώμη. Διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων και τις ανταποκρίσεις τους. Η προετοιμασία όπως ξέρεις γίνεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, υπό την έννοια όχι καιρικές, γιατί ο καιρός είναι καλός, ότι πρέπει για, όπως πάντα στην Αυστρία αυτό το διάστημα για προετοιμασία, από το να είσαι στους 40 βαθμούς είναι πολύ καλύτερο να είσαι στους 20-22, και καμιά βροχούλα να πέσει δεν έγινε κάτι. Η προετοιμασία εκεί συνεχίζεται με δυσκολίες γιατί υπάρχουν βασικά στελέχη του ρόστερ τα οποία απουσιάζουν, υπάρχουν μεταγραφές που ακόμα δεν έχουν γίνει, όπως ο αριστερού μπακ, όπως ο εξτρέμ δεν έχει πάει και δεν θα πάει στο φλάμπινγκ. Όπως καταλαβαίνεις, ο κύριος Αλόνσο έχει ως ένα βαθμό, να το πω έτσι, έχει δεμένα χέρια. Είναι πρόβλημα αυτό. Ευελπιστούμε λίγαν συντόμως να γυρίσουν καλά και υγιείς απολύτως όσοι λείπουν, οι διεθνείς, ο Ιωαννίδης από τραυματισμό κτλ. Ο Μπάλτο το ενσωματώθηκε σήμερα, είναι καλά, γιατί αντιμετώπισε ένα μικρό προβληματάκι και στο τέλος της θητείας του στη ΣΕΦ United. Γενικά είναι ένας παίκτης που βγάζει μικρούς τραυματισμούς, θα χρειαστεί εδώ νομίζω ιδιαίτερη διαχείριση από τον Παναθηναϊκό. Γυρνώντας στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Κυριακή, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα είναι Μαξίμοβιτς, Μλαντένοβιτς πίσω, έτσι. Να δούμε και την κατάσταση του Ιωαννίδη που θα επανεκτιμηθεί αύριο μεθαύριο, ο τραυματισμός Ικάκος που έχει στον νόμο. Να δούμε τι θα κάνουν οι Σλοβαίνοι απόψε, Σπόραρ και Τέριν βασική, Βέρμπιτς στον πάγκο. Αν η Σλοβενία αποκλειστεί ουσιαστικά από αύριο, αρχίζει ένα δεκαήμερο, το δεκαήμερο αδιάστηση, στη συνέχεια η επιστροφή. Αν η Σλοβενία προχωρήσει, τότε θα επιμηκυνθεί αυτό το χρονικό διάστημα. Και στα μεταγραφικά... Γιαννούλης, αριστερό μπάκα δεν πρέπει να... Αυτό με το να σου πω ότι βγαίνει προς τα έξω. Βγαίνει προς τα έξω ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει το Γιαννούλη, λες και δεν υπάρχει άλλο αριστερό μπακ στον κόσμο. Προφανώς με τα λεφτά που δίνει στο Γιαννούλη, και υπάρχουν και σενάρια τα οποία μας είπε ένα αυτόν και ο Ευάγγελος Μίχος το πρωί για τον Ολυμπιακό και το ενδιαφέρον του. Φαίνεται ότι ενδιαφέρεται η Ipswich, μπλέκεται κάπου εκεί και η Στουτγκάρδη. Ο ίδιος ο Γιαννούλης δεν φαίνεται διατεθειμένος να λάβει μια βιαστική απόφαση, αλλά σήμερα έχουμε 1η Ιουλίου, αύριο 2, και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει αριστερό μπακ στην προετοιμασία. Είναι ζώρικο αυτό, θα πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός, έχω την αίσθηση, Σάκη, να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τον παίκτη αυτό. Δεν μπορεί να περιμένει κανέναν ποδοσφαιριστή, όποιος και να είναι. Εντάξει, η περίπτωση του Σάρι υπήρξε η διάζουσα, γι' αυτό και χάθηκε ένα δεκαήμερο, αλλά τώρα εδώ νομίζω ότι έχει χαθεί παραπάνω καιρός από ότι αντίστοιχη στην αξία του Γιαννούλη, που είναι ένας παίκτης γηγενής, πάρα πολύ καλός. Πιστεύω ότι θα ταιριάζει απόλυτα ναι στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπορείς να τον περιμένεις όταν μπροστά σου υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια σε 24 μέρες από σήμερα, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό που λέω και πρέπει νομίζω να ληφθεί και σοβαρά υπόψη από τους διοικούντες των Παναθηναϊκών. Υπάρχουν διάφορα ονόματα που ακούγονται. Με τον Παβόν οι Βραζιλιάνοι γράφουν ότι τελικά δεν θα πουληθεί από την Γκρέμιο. Κυκλοφορούν διάφορα ονόματα όπως του Χατζιάκου, για τον οποίο έχουμε μιλήσει, αν θυμάσαι, και στο παρελθόν, ένας παίκτης που υπήρξε και στη λίστα Τέριν. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή στο καλοκαίρι θα ενδιαφερθεί για τον Χατζιάκου, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 με την Κάλιαρη. Είχε φύγει πριν από 13 χρόνια από τον Παναθηναϊκό για να πάει στην Αλκμαρ. Έβγαλε μια πολύ σημαντική καριέρα εκεί. Πήγε στην Κάλιαρη αντί 2 εκατομμυρίων. Δεν υπολογίζεται, φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται ως παίκτης πρώτης γράμμης. Νομίζω ότι θα τον απασχολήσει τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή το καλοκαίρι. Ενώ πριν από λίγες ώρες, το απόγευμα, το μεσημέρι, μια άσημη είναι η αλήθεια βραζιλιάνικη ιστοσελίδα, δεν την γνώριζα τουλάχιστον εγώ, έγραψε για σύνδεση του Παναθηναϊκού με τον Αντρέρα Αμάλλιο. Ο Αμάλλιο είναι ένας παίκτης, για όσους φίλες δεν γνωρίζουν, που έχει συνδεθεί και με την ΑΕΚ, έχει συνδεθεί και με τον ΠΑΟΚ, είναι 32 ετών, είναι στόπερ, παίζει και με τα δύο πόδια, έμεινε ελεύθερος από την PSV Eindhoven. Είναι, δεν ξέρω, το προφίλ δεν είναι ατέριαστο με αυτό που ψάχνει ο Παναθηναϊκός, και ειδικά με έναν παίκτη που να μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ. Αλλά το αναφέρω απλά, δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο, δεν γνωρίζω δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός ασχολείται πράγματι με τον συγκεκριμένο παίκτη, που δεν αποκλείω πάντως να έχει προταθεί. Αυτά από το δικό μου κομμάτι, δηλαδή από αυτά που είχα να πω. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Έχουμε αρκετά. Να πω για το φίλο που ρωτάει για τον Χατζηδιάκο, είναι 27 ετών. Για την ηλικία του Χατζιάκου, αν δεν κάνω λάθος, να το βλέπω, είναι 18 Ιανουαρίου του 1997. Ναι, από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού έπαιξε. Ακριβώς. Τώρα πάμε σε διάλειμμα, αλλά διαβάσω ένα μήνυμα και να γυρίσουμε να ολοκληρώσουμε τα μηνύματα. Ο φίλος ο Θανάσης λέει: καλησπέρα, Σάκη, και καλή εκπομπή. Μήπως, Λάμπρο, να αφήσουμε το Γιαννούλη και να πάμε παρακάτω? Καλός παίκτης, αλλά δεν είναι. Και ο Ρομπέρτο Κάρλος. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, για να απαντήσουμε στον καλό μας φίλο, εξετάζει μια περίπτωση ακόμα Λατινοαμερικάνου παίκτη για τη θέση. Εξετάζει δύο αγορές, αυτή της Λατινικής Αμερικής και της Ιβηρικής Χερσονήσου, δηλαδή παίκτες που αγωνίζονται σε μεγάλα λατινοαμερικάνικα πρωταθλήματα στην Πορτογαλία, Ισπάνια. Αν δούμε αν δει ο Παναθηναϊκός ότι ο Γιαννούλης δεν απαντάει, όπως θα απαντήσει την Κυριακή και δεν απάντησε, τότε ενδεχομένως να προχωρήσει. Πάντως αυτό που αντιλαμβάνομαι και δεν συμφωνώ είναι ότι ο Παναθηναϊκός μοιάζει αποφασισμένος να τον περιμένει. Μάλιστα. Λοιπόν, μια ανωτελεία. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, Λάμπρο, και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε τα μηνύματα των φιλών ακροατών. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ελλάδα Sports 94,3. Ελλάδα Sports 94,3. Λάμπρο, είσαι εδώ, έτσι? Ναι, βεβαίως. Έχεις χαιρετίσματα από πολλούς φίλους εκεί στο Αγρίνιο που έτυχε να βρεθούμε. Να είναι καλά όλα τα παιδιά. Από τους αγαπημένους μου προορισμούς, να ξέρεις, στην ελληνική επαρχία όταν παίζει ομάδα. Καλά να είμαστε σχεδόν κάθε χρόνο, τελευταία χρόνια, στο ωραίο Αγρίνιο. Έτσι, στα πατριαδάφη. Λοιπόν, ο Θανάσης, Βιλένα, Πέρεθα, Ιτόρ και Σέγκεφελτ έχουν θέσει την ομάδα τη νέα χρονιά. Ξέρεις, Λάμπρο, αν κάνουν καλή προετοιμασία και τι άποψη έχει σχηματίσει ο Αλόνσο για αυτούς? Όχι, δυστυχώς δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, γιατί δεν θέλω να στηριχτώ στα όσα γράφουν οι συνάδελφοι. Όχι ότι δεν δείχνω θέμα αξιοπιστίας, αφέστατα και δίκαιο έχουν, απλά δεν έχω δική μου άποψη, δεν έχω δική μου γνώμη. Νομίζω ότι διαβάζω πολύ καλά λόγια για τον Βιλένα. Για Σέγκεφελτ και Πέρεθ δεν διαβάζω σχεδόν τίποτα, που αυτό ενδεχομένως να σημαίνει κάτι. Είναι χρονιά, όλοι δεσμεύονται με συμβόλαιο, όλοι οι παίκτες που είπε ο φίλος μας δεσμεύονται με συμβόλαιο. Από τον Βιλένα βλέπω να έχει κάποιες πιθανότητες να μπορέσει να βοηθήσει. Για τους υπόλοιπους δεν έχω, και δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος. Και τον Αϊτόρ ίσως. Τώρα πέρα, εντάξει, έχει μεγαλώσει λίγο. Νομίζω ότι τα καλά του ποδοσφαιρικά χρόνια έχουν περάσει. Αν μπορέσει και βοηθήσει, θα είναι ευχής έργων. Για τον Σέγκεφελ τη γνώμη μου την ξέρεις. Μάλιστα. Καλησπέρα στη Λευκάδα, στον Αγέτο φίλο. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλους. Επειδή ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδο, λέει, καλό καλοκαίρι. Λάμπρο μου, και εγώ θέλω να φύγει από Λεωφόρο, αλλά και εγώ από Λευκάδα δεν έχω τη δυνατότητα να έρθω σε πολλούς αγώνες. Οπότε στο ΑΚΑ θα μπορέσω, λέει ο φίλος. Λογικό είναι αυτό που λέει. Αυτό είπα και στην αρχή. Υπάρχουν συν και πλήν, τα οποία αντιλαμβάνομαι και στους κοινωνούς της μίας άποψης και σε αυτούς που έχουν την άλλη. Τα καταλαβαίνω. Εγώ απλά εξέφρασα τη δική μου, ότι θα ήθελα, ξέρεις, με το καλό να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και να φύγει από τη Λεωφόρο για εκεί. Και όχι άλλη εμπλοκή με το ΆΚΑ. Αλλά αυτό, όπως αποδεικνύεται, δεν θα γίνει. Ο Δημήτρης, καλησπέρα να πούμε και στον Δημήτρη, σε ρωτάει πόσες ποιοτικές μεταγραφές πιστεύεις ότι θα γίνουν. Γιατί από λόγια χορτάσαμε, λέει. Ναι. Και καταρχήν, να πω στο φίλο μας, αν ήταν στο δικό μου χέρι, θα έκανα πάνω από 10-12 θα φεύγανε, πάνω από 10-12 θα έρχονταν. Έτσι. Αυτό το θεωρώ ως ενδεδειγμένη λύση με το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Όμως δεν κάνουν εγώ μεταγραφές. Πιστεύω ότι θα έρθει αριστερό μπακ, θα έρθει αριστερό εξτρέμ, θα έρθει δεξί εξτρέμ 3, θα έρθει ένας κεντρικός μέσος ακόμα 4, θα έρθει ένας τόπερ 5 σίγουρες, νομίζω αυτές. Και από εκεί και πέρα, αν πουλήσει 4 θα έρθει 4, αν πουλήσει άλλον παίκτη σε κάποια θέση θα έρθει άλλος παίκτης. Να πω, γιατί ξέχασα ότι το είπα βέβαια το μεσημέρι στη Ζέτα, ότι ο Αθανασιακόπουλος αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, ήδη έχει ανακοινωθεί από τη Λαμία, και ο Ξενόπουλος, ο Παναθηναϊκός έβγαλε και ανακοίνωση για τον Ξενόπουλο, ο οποίος μετά από 16 χρόνια νομίζω στην ομάδα, από 10 χρονών πήγε στον Παναθηναϊκό και έφυγε στα 26 που είναι τώρα το παιδί, μάλλον θα πάει στην Κηφισιά. Έτσι ήταν οι δύο έτσι πρόσφατες αποχωρήσεις. Εννοείται και Παλάσιος και ο Μπερνάρ, έτσι, δεν είναι συνεχώς στον Παναθηναϊκό. Για τα τελευταία βέβαια, αυτοί έχουν φύγει. Λοιπόν, Αμάν με το Βοτανικό λέει, προχωράμε 5 βήματα και εμφανίζονται 20 εμπόδια, λες και η ομάδα έχει κάποια κατάρα πάνω της, ενώ στο μπάσκετ με ένα κλικ όλα γίνονται, λέει ο Δημήτρης ο φίλος μας. Ισχύει αυτό, συμφωνώ, έχει πολύ κακή ενέργεια όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις του που υπάρχει σε σημαντική μερίδα του κόσμου και από τα εμπόδια που προκύπτουν. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να πάνε όλα καλά. Καλησπέρα και στο Σπύρο που λέει, παιδιά, λέει τι προετοιμασία είναι αυτή φέτος. Χωρίς τους βασικούς θα πάει να παίξει αγώνα και δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Κοίτα, να πούμε στο Σπύρο ότι ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς στα αυτά τα παιχνίδια, τουλάχιστον στα πρώτα με την Μπότεφ ή τη Μάριμπορ, θα πήγαινε με τον κορμό που είχε συν 1-2 παίκτες. Αυτό είχε πει και ο Αλόνσο δηλαδή στην παρουσίαση, που μάλλον είχε πει, είχε αφήσει να εννοηθεί, όταν σου λέει ότι οι μεταγραφές τελειώνουν 31 Αυγούστου, σαν να σου λέει ότι τα παιχνίδια του Ιουλίου θα πάω όπως είμαι, ας πούμε. Αλλά και πάλι βγαίνει δυνατή ενδεκάδα, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά το ρίσκο που παίρνει Σάκη είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι ενδεχόμενος αποκλεισμός ακόμα και από το League Stage του Conference θα είναι φοβερά ζημιογόνος για τον Παναθηναϊκό και σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρεστίζ, το οποίο έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και η Ευρώπη νομίζω πρέπει να είναι ένας σημαντικός στόχος για το τριφύλλι. Έτσι, ένας πολύ σημαντικός στόχος που δεν γίνεται να τζογάρει πάνω σε αυτόν. Και να κλείσουμε με την νίκη από τη Λευκάδα που λέει καλησπέρα Λάμπρο, μας λείψατε παιδιά την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπε Σάκη. Νίκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν, Λάμπρο, θα πούμε περισσότερα αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα και πάλι. Εύχομαι να έχω κάποιο καλό νέο. Για να δούμε. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλό βράδυ, φίλε. Καλό μήνα σας και ευχαριστώ, να σε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Λάμπρος Γκαραγκάνης με τα τελευταία νέα, φίλες και φίλοι, από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ελλάδα Sports 94,3.